Καλησπέρα Πέτρο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα Αλέξη. Εδώ στο ανακαινισμένο θέατρο Αθηνά, Τέλη η Ξένη. Ένα έργο του Πάολο Τζενοβέζε, η Τέλη η Ξένη, το έχει μεταφράσει η Ελεονόρα Μελέτη. Μαζί με τον Γιώργο τον Πυρπασόπουλο υπογράφουμε τη σκηνοθεσία του έργου. Εγώ παίζω κιόλας, ο Γιώργος μας την έσκασε, δεν έπαιξε. Και τηλεοπτικά, στους παγιδευμένους. Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι που η σειρά βρήκε γρήγορα το δρόμο της και ανέβηκε και στα νούμερα τηλεθέασης, αλλά που την αγάπη τη μένουμε του κόσμου για αυτή τη σειρά είναι τρομερό. Πέτρος, στους Τέλειους Ξένους παίζεις μαζί με την πρώην σύζυγό σου, τη Μυρτώ Αλικάκη. Είχατε ξανασυναντηθεί επαγγελματικά μετά το διαζύγιο? Ναι, ξανασυναντηθήκαμε το 2018 σε μια παράσταση στο Μέγαρο Μουσικής και τηλεοπτικά σε μια δουλειά που πηγαινόμασταν στην Κύπρο, τα Αστέρια στην Άμμο. Έχουμε, ναι, δεν σταματήσαμε ποτέ να δουλεύουμε με τη Μυρτώ και μαζί όταν τύχαινε. Άλλωστε, ευτυχία να δουλεύεις με τη Μυρτώ και ελπίζω να λέει και αυτό το ίδιο για μένα. Είναι μια πάρα πολύ καλή ηθοποιός. Μεταξύ μας γνωριζόμαστε τόσο καλά που οι μεταξύ μας κώδικες είναι πια ξέρει ένας τον άλλον πάρα πολύ καλά. Είναι πάρα πολύ ωραίο να δουλεύουμε μαζί. Ο Δημήτρης, ο μεγαλύτερος σας γιος, όταν σας ανακοίνωσε ότι αποφάσισε ότι θέλει να ασχοληθεί με την υποκριτική, πώς αντιδράσατε? Καταρχήν θέλω να μου πεις πώς σας το είπε. Ψυχρό. Όπως το λες εσύ. Είχε περάσει ήδη στο πανεπιστήμιο σε μια σχολή, αλλά μας είπε ότι θέλει να κάνει και αυτό. Εγώ και η Μυρτώ, από τότε που ήταν μικρά τα παιδιά, προσπαθούμε να τους δημιουργήσουμε μια λογική που έχει να κάνει με το ότι στη ζωή σου πρέπει να κάνεις αυτό που αγαπάς. Η ζωή είναι δύσκολη, η δουλειά είναι ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας. Αν δεν τα αγαπάς αυτό που κάνεις, δεν μπορείς να είσαι καλά, εγώ πιστεύω. Είπες πρόσφατα ότι τον έδιωξαν από το θέατρο τέχνης γιατί πήρε μέρος στο έτερος εγώ. Για να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους, αυτό δεν είναι μόνο στο θέατρο τέχνης, είναι και σε άλλες σχολές. Αυτός είναι ο κανονισμός. Ξέραμε ότι θα τον διώξουν από τη σχολή. Έτσι έγινε αυτό που ξέραμε ότι θα γίνει. Εντάξει, ο Δημήτρης πέρασε στο εθνικό φέτος. Οπότε αυτό είναι πολύ ωραίο. Και μεγάλο του επίτευγμα και μεγάλη του τιμή και δική μας. Είναι vegetarian και διάβασα κάπου ότι και εσύ πλέον προσπαθείς να γίνεις. Όχι, δεν προσπαθώ να γίνω. Απλά έχω πει ότι αυτή η στάση του Δημήτρη με έχει επηρεάσει και εμένα και ναι, έχω μειώσει πάρα πολύ το κρέας. Και ο μικρότερος κληρονόμησε κάτι από σένα. Την αγάπη σου για το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Είχαν ένα μπαμπά που του άρεσε το ποδόσφαιρο και το έβαζα και σαν παιχνίδι στην καθημερινότητά μας. Αυτά τα πράγματα ξέρεις. Όταν μικρός τα αγαπήσεις και τύχει να είσαι και καλός, και ο Γιώργης ήταν καλός από μικρός, είναι πολύ πιθανό να θελήσεις, να δοκιμάσεις, να τα προχωρήσεις. Εσύ από ποδοσφαιριστή, σπούδασες ναυτιλιακά, πέρασες την υποκριτική. Εντάξει, το ποδοσφαιριστή ήταν και για μένα το παιδικό όνειρο που συνεχίστηκε μέχρι τη βαθιά εφηβεία, ξέρω εγώ, και παραπάνω, και μέχρι τα 19-20. Κάποια στιγμή κατάλαβα ότι μάλλον δεν θα μου βγει αυτό το πράγμα. Πέρασα το πανεπιστήμιο σε μια σχολή που δεν ήταν η πρώτη μου επιλογή. Η πρώτη μου επιλογή ήταν η ψυχολογία, αλλά δεν πέρασε λίγα μόρια στην Αθήνα. Την Κρήτη που θα περνούσα δεν την είχα δηλώσει για να μην χάσω την μπάλα. Οπότε πέρασα αυτή τη σχολή. Και κάποια στιγμή, προς το τέλος της σχολής αυτής, λέω: τι κάνω εγώ εδώ? Εντάξει, υπήρξαν και κάποιοι άνθρωποι που με επηρεάσανε και βρέθηκα στην υποκριτική. Έχεις βρεθεί σε δύσκολες, σε τοξικές συνεργασίες και να τις υπομείνεις? Ναι, ναι. Έχω βρεθεί. Πώς το διαχειρίστηκες αυτό? Κοίταξε, ευτυχώς τα πράγματα με όλα αυτά που γίνανε έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Και το λέγαμε αυτό θα συμβεί και έχει συμβεί. Είναι πολύ πιο εύκολο να αντιδράσεις πια στα πράγματα. Τότε αναγκαζόσουν να κάνεις υπομονή. Κάνεις υπομονή, να το καταπιείς, να το κάνεις γαργάρα, να προσπαθήσεις να το διοχετεύσεις όλο αυτό σε κουβέντες με συναδέλφους, με. Έτσι μόνο, δεν είχες άλλη λύση. Μου τύχανε συνεργασίες που αν μου έλεγες θες να φύγεις, σου λέγανε ναι, τρέχοντας. Έφυγες ποτέ? Έφυγα μία φορά. Το μετάνιωσες? Καθόλου. Καθόλου. Ίσα-ίσα απελευθερώθηκα. Λυτρώθηκα. Ξαναβρήκες ποτέ αυτόν τον άνθρωπο ή αυτούς τους ανθρώπους στον δρόμο σου? Όχι. Το συγκεκριμένο που έφυγα από παράσταση που ετοιμάζαμε δεν τον βρήκα ποτέ. Και κανένα δυο άλλους που δεν έφυγα, τα φέρνει έτσι η ζωή και δεν ξαναδούλεψα μαζί τους. Θέλω να σε ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Και εγώ, Αλέξη, να είσαι καλά.